περίοδος του Σέντε Βακάντε, δηλαδή της χειρίας του Παπικού Θρόνου, συνεχίζεται στο Βατικανό, καθώς από την καμινάδα της καπέλας Σιστίνα εμφανίστηκε μαύρος καπνός, κάτι που σημαίνει ότι οι καρδινάλοι που συμμετέχουν στο κονκλάβιο δεν συμφώνησαν στο πρόσωπο που θα γίνει ο νέος Ποντίφικας. Ο μαύρος καπνός εμφανίστηκε στις 8:40 ώρα Ελλάδος, 2 ώρες μετά την έναρξη του κονκλαβίου με τους 115 καρδινάλιους. Νωρίτερα οι καρδινάλοι προσευχήθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και έδωσαν όρκο σιωπής. Η διαδικασία θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες με 2 ψηφοφορίες το πρωί και 2 ψηφοφορίες το απόγευμα μέχρι να εκλεγεί Πάπας. Αν και στην Ιταλία λένε ότι όποιος μπαίνει στο κονκλάβιο ως Πάπας βγαίνει πάντα καρδινάλιος, ήδη έχουν ξεχωρίσει κάποιοι. Ετέγω καρδινάλις. Ο καρδινάλιος Άντζελος Σκόλα, που ανήκει μάλλον στη συντηρητική πτέρυγα, είναι από τους δυνατούς υποψήφιους. Αρχιεπίσκοπος του Μιλάνου, έχει τη φήμη του διανοούμενου αλλά και του καλού ιερωμένου. Ο Βραζιλιάνος Οντίλο Σέρερ προωθείται ως υποψήφιος της Κουρία. Είναι 63 ετών αρχιεπίσκοπος του Σάο Πάολο. Η εξάπλωση του προτεσταντισμού τα τελευταία χρόνια στη Βραζιλία αναμένεται να του κοστίσει σε ψήφους. Ο καρδινάλιος Τίμωθι Ντόλαν από τη Νέα Υόρκη ανήκει στην περισσότερο εξυγχρονιστική πτέρυγα. Χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος πέρυσι από τον Πάπα Βενέδικτο και είναι αγαπητός σε όλο τον κόσμο. Ο αρχιεπίσκοπος Μανίλας, Λουίς Αντώνιο Τάγκλε, είναι 55 ετών, από τους νεότερους καρδινάλιους του Κονκλαβίου και φανατικός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ένας πραγματικός στάρ στην Ασία με δική του τηλεοπτική εκπομπή. Για την δεύτερη μέρα της ψηφοφορίας, η επικοινωνία των καρδιναλίων με τους πιστούς έχει οριστεί για τη 1 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος. Αν οι καρδινάλοι έχουν συμφωνήσει στο πρόσωπο που θα γίνει ο επόμενος Ποντίφικας, από την καμινάδα της καπέλας Σιστίνα θα φανεί άσπρος καπνός.